Η κυβέρνηση επιμένει και εργάζεται σκληρά και με προσήλωση ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν η δεύτερη αξιολόγηση. Από τη δική μας πλευρά υλοποιούμε τα συμφωνηθέντα και επιδιώκουμε μία συμφωνία κοινωνικά βιώσιμη και χωρίς υποχωρήσεις στις παράλογες απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ωστόσο, σήμερα θέλω να θέσω ένα θέμα τεράστιας σημασίας που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες και αφορά την αντικειμενική και αμερόληπτη ενημέρωση των πολιτών. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει επιδοθεί σε μια προσπάθεια λογοκρισίας που σχετίζεται με τις καταγγελίες για την απόκρυψη του πόθεν έσχεσης της συζύγου του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Μητσοτάκη. Με διαρκείς παρεμβάσεις στελεχών της, η Νέα Δημοκρατία ζητά να μην προβάλλονται δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η αξιωματική αντιπολίτευση έφτασε στο σημείο να καταγγείλει ευθέως χθες τη δημόσια τηλεόραση για την αυτονόητη επιλογή της να προβάλλει τις δηλώσεις αυτές. Αποκορύφωμα της επιχείρησης ελέγχου της αντικειμενικής ενημέρωσης ήταν η αμήχανη άρνηση του κ. Κουμουτσάκου να παρευρεθεί σε χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ, προβάλλοντας το έολο επιχείρημα ότι η δημόσια τηλεόραση δεν μπορεί να εγγυηθεί την αμεροληψία και την ίση μεταχείριση των πολιτικών δυνάμεων. Η τακτική του εκβιασμού που ακολουθείται από τη Νέα Δημοκρατία και ενορχιστρώνεται από τον κύριο Μητσοτάκη και την ηγετική του ομάδα δεν τιμά τον πολιτικό φιλελευθερισμό στον οποίο υποκριτικά ομνύει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε βεβαίως προωθεί τον δημοκρατικό διάλογο και την χωρίς περιορισμούς ενημέρωση. Σε πείσμα αυτής της τακτικής, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να απαιτεί από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει πιστικά σε συγκεκριμένα και σαφή ερωτήματα που αφορούν το πόθεν έσχεση της συζύγου του. Διότι δεν πρόκειται εδώ για αιμονή της κυβέρνησης, αλλά για νομική υποχρέωση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία ερείδεται σε τρεις διαφορετικές ιδιότητες του: του βουλευτή, του πρώην υπουργού, αλλά και του αρχηγού κοινοβουλευτικού κόμματος. Με αυτό το δεδομένο, οφείλει άμεσα να απαντήσει. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει καταθέσει το πόθεν έσχεση της συζύγου του στις αρμόδιες αρχές; Πόσο κόστισε το ακίνητο το οποίο αγοράστηκε στο Παρίσι; Από πού προήλθαν τα χρήματα για την αγορά του ακινήτου; Και είναι αληθές ότι η σύζυγός του είχε κοινή εταιρεία με τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ; Τις τελευταίες μέρες, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις αναγκαίες απαντήσεις η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, έχει υιοθετήσει μια ακραία, ασυνάρτητη αντιπολιτευτική τακτική, την οποία έχει αναλάβει εργολαβικά ο ακροδεξιός κύριος Γεωργιάδης. Μια τακτική συκοφαντιών, ψευδών και χειδεολογίας που συμπαρασύρει δυστυχώς σχεδόν το σύνολο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της ασυναρτησίας αλλά και του πολιτικού τους μίσους αποτέλεσαν οι δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος χθες, για δεύτερη φορά, επανέλαβε ότι δεν θέλει να κλείσει η αξιολόγηση αλλά να πέσει ο Τσίπρας και η κυβέρνηση. Με λίγα λόγια λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί ακόμη και την καταστροφή της χώρας, αρκεί αυτό να οδηγήσει στην παλινόρθωση της Νέας Δημοκρατίας και του χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος στην εξουσία. Σε αντίθεση με αυτή την αλλοπρόσαλη και επικίνδυνη γραμμή, η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται με μοναδικό γνώμονα την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Εξάλλου, ο συσχετισμός που διαμορφώνεται σήμερα, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, η διάθεση λήψης πρωτοβουλειών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να γεφυρωθούν οι διαφορές, αλλά και η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας συνηγορούν στο ότι σύντομα θα έχουμε θετική εξέλιξη στο μέτωπο αυτό. Με δεδομένο ότι η Ελλάδα υλοποιεί τα συμφωνηθέντα, ότι το 2016 έχει κλείσει με θετικό ρυθμό ανάπτυξης, αλλά και ότι έχει καταγραφεί υπεραπόδοση εσόδων τουλάχιστον κατά 1%, έχουμε κάθε λόγο να θεωρούμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν σύντομα και ο στόχος για ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα επιτευχθεί.